12 Μαΐου 2013 και είναι σήμερα η μέρα της γιορτής μας εδώ στη Γερμανία. Η Ραβίσα κάτω τρέχει με την Μία και με τη Λαβίνια. Και η μάμα Σμάιλι με την Λότε. Και εδώ ήρθε η Λούση από τη Λουκέρνη με τον Γιούρι. Εδώ είναι η Λούση. Λούση! Σήμερα ο καιρός μας τα χάλασε λιγάκι. Εδώ φτιάχνουμε ένα περίπτερο, γιατί βρέχει σήμερα, για να βάλουμε από κάτω διάφορα πράγματα. Ο Νίκος βοηθάει. Νίκο, πες γεια στην κάμερα. Νίκο, hello. Η Άνκε με την Μπερναντέτ προσπαθούν να βρουν τα κομμάτια για να στήσουν το περίπτερο. Ο Φρανκ, η Φιφή για πρώτη χρονιά φέτος ήρθε στο reunion, η Αρχοντούλα και η Μπέρνη, Μπερναντέτ. Έιμι! Η Έιμι ήρθε από το Λονδίνο εχθές για τη γιορτή μας. Η Δε Λούση ήρθε από τη Λουκέρνη, όπου έχει μετακομίσει. Και η Άνκε. Και η Φωτεινή. Hello. Η Σάρα. Η μαμά του Διάμπλο, που εμείς τον είχαμε βγάλει Dodger. Good morning, η Σουζάνε. Και ο άντρας της. Η Σουζάνη είναι μία από τις θέσεις φιλοξενίας που έχουμε. Ακόμα δεν έχει έρθει ο κόσμος. Τώρα αρχίζουν και μαζεύουν και σιγά σιγά. Ατυχία με τον καιρό και με τη βροχή. Πάντα στο ίδιο μέρος, στο σωματείο των φίλων των σκύλων, όπως έχουμε πει. Το σωματείο αυτό δεν έχει σχέση με τα αδέσποτα, γιατί δεν υπάρχουν αδέσποτα στη Γερμανία. Απλά μαζεύονται εδώ οι ιδιοκτήτες των σκύλων και περνάνε την ημέρα τους, τα Σαββατοκύριακά τους, γυμνάζουν τα σκυλιά τους κλπ. Πάνα, Γκάλαχερ. Και εδώ είναι ο Γκάλαχερ, ένα από τα μωράκια, τα κουτάβια μας. Και η Νάντια. Νάντια! Νάντια, hello Νάντια! Τι τέντα φτιάχνετε? Η Σουζάνε είχαν πάει να αφήσουν στο αυτοκίνητο κάτι και έρχεται με το πιτσιρίκι την Τάνια της. Είναι ένα σκυλουνάκι που είχε πάρει από την Ισπανία με καλαζάρ. Και εδώ η Λαβίνια και η Μία, το αυστραλέζικο. Και εδώ είναι η Άσρα μας, που είχε βρει η Φωτεινή στο εξωγικό της στην Κόρινθο. Και εδώ είναι η Μάνια, με τα γαλανά μάτια. Καλημέρα. Καλημέρα. Να kommt rein. Und ableinen. Just let them without the leash. Und gleich ableinen. Maya. Maya. Hallo. Hallo. Η Άσρα.
τη πιο πολύ φασαρία βέβαια κάνουν τα μικρόσωμα. Και η τέντα μας φτιάχτηκε σε μεγάλο βαθμό. Gallagher. Το μικρό είναι η Ρόζη που παίζει με τον Γκάλαχερ, τον λένε Κάλε. Και αυτή εδώ είναι η Ευλαμπίτσα. Και η Ρόζη είναι κουφή. Και η μαμά της, η Μέλανη, την έχει μάθει hand signals. Συνεννοείται μαζί της με χειρονομίες, με τα χέρια. Να. Γκάλαχερ. Καλέ. Can you please? Yeah. Okay. Κάτω. Επάνω. Δώσε χέρι. Give five. Τώρα το μυαλό της είναι στα άλλα παιδάκια που παίζουνε. Give five. Ναι, όταν δεν έχει τόσες πολλές. Και εδώ είναι η Φωτεινή. Φωτεινή, πήγαινε λίγο πιο κοντά. She is very happy. Excited. Μας ήρθε από την Κρήτη αυτή. Την είχαν φέρει από την Κρήτη τα κορίτσια για να τους βρούμε κάποια οικογένεια. She see everything, but it's not there. I don't know why. I think that is from the ears. Okay. Κάτω. Α, και αυτή είναι η Φιόρε, δικιά μας. Ζούνε μαζί. Η Μέλανη έχει υιοθετήσει και τα δύο. Καλά. Ω, τι ευτυχισμένο που είναι. Καλή που είναι, χοροπηδιστή. Η Φιόρε, όταν την πετάξανε μαζί με τον Ντόν έξω από το καταφύγιο, ήταν έγκυος. Και την είχε πάρει η Φωτεινή στο σπίτι της, όπου... Δεν το ξέραμε, ναι. Και κάποια στιγμή γέννησε η Φιόρε. Τρία ποντικαλάκια. Τον μοχίτο, την τεκίλα. Και ποιο ήταν το τρίτο? Αμαρέτο. Και ο αμαρέτο, ναι. Θυμάς την έκπληξη της Φωτεινής όμως. Φιόρε. Γέννησε. Φιόρε. Όλοι είναι όπλο. Αυτή είναι η Ευλαμπίτσα που την φωνάζει η οικογένειά της Έλα μαζί με την Ελπίδα. Η Ελπίδα χωρίς ουρά. Έλα. Δείχνει μας ένα λίγο. Ναι, είμαι λίγο. Μη στενεί, θα στείλει ημέρα. Ich finde die nämlich so süß, die Schwanzlose. Moin! Morgen. Gestern nur vom Weiten gesehen. Βέβαια, όπως πάντα, η Νουνού και ο Μέρφυ, του Πέτερ και της Μαρτίνας, που ήρθαν χτες από το Μόναχο. Και τον Γκάλαχερ, τον
Λένε Κάλε, γιατί ο εγγονός της οικογένειας δεν μπορούσε να πει τον Γκάλαχερ και τον φώναζε Κάλε. Και έτσι του μείνε. Logisch durchdachtes Ausrüstung. Wirklich logisch. Der hat sich Gedanken gemacht. Super aus, wirklich. Αυτή είναι η Λότε, η άσπρη, ένα λάμπρο ντούντλ, διασταύρωση λάμπραντορ και πουλ, κανείς, και είναι το σκυλί της οικογένειας της Στέφη και της Άνκε, όπου ζει και η Σμάιλι. Και η μιμή της Φουφής, που ήρθε ταξιδάκι αναψυχής μαζί μας. Η Ρόζ είναι ένα χάρμα. Και η Λαβίνια. Ο μικρός όμως που τρέχει είναι ο Ζαφίρ. Είναι ο πρώτος σκύλος της οικογένειας όπου ζει η Ελπίδα. Το κουτάβι χωρίς ουρά. Μοιάζουν, σχεδόν ίδια είναι. Εδώ είναι ο Νταγιάν, ο μονόφθαλμος. Το αγορινάκι μας που το φιλοξενεί η Σουζάνη, που έχει και την Τάνια. Έχει μόνο ένα ματάκι. Το βρήκαμε με το μάτι του το όλο ραμμένο. Η Σουζάνη έχουν αυτό το μικρούλι εδώ, το μαλλιαρό, και την Τάνια, το Yorkshire. Και φιλοξενούν και τον Νταγιάν μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη οικογένεια γι' αυτό. Και εδώ είναι η Τίνα και ποιος ήρθε, η μάμα Λίντα. Η μάμα Λίντα και ο πρώτος που την υποδέχτηκε ήταν βέβαια ο Νίκος. Λίντα! Your girl is there! Εδώ ετοιμάζεται το περίπτερο, όπου ό,τι πουληθεί, μέρος αυτών πηγαίνει στο καταφύγιο, θα πάει στο ΚΑΖ. Η μπαίνει τακτοποιητά μαντήλια. Εδώ υπάρχουν διάφορα μενάκια. Και εδώ τα μπλουζάκια μας. Ήρθε και η Γαριφαλιά. Έχουν έρθει μαζί με τον Γιώργο. Πού είναι ο Γιώργος, καλέ? Α, φτάσανε χτες. Hello. Hello. So, dir, Sarah, hochnehmen. Sie hat alles gegeben eben. Ich habe meine Mann gerade. Die Frieda hat letztes Jahr gesagt, du saß nur seitlich hier am Zaun. Piaschra. Und die Lene Lullaby. Kei Mikrula, die Rosi. Oh, Entschuldigung. Okay. Zum Namen. Kein Problem. Και μόλις τώρα έρθει η Λίζα, μία από τις κόρες της Μάμα Μία. Μεγάλο σκυλί έγινε. Wow. Ab hier.
Έλα, εμπλαμπίτσα. Και αυτό εδώ το μικρό είναι η Μαρίνα. Άλλο. Ήταν ένα ακίνητο μωρό. Τη φωνάζουν Μάγια τώρα. Εξακολουθεί και είναι ακίνητη. Γεια. Θέλω να το πει. Γεια. Γεια. Γεια.